Αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Δημοτικές και περιφερειακές εκλογές 2019. Με τι άλλο βέβαια θα μπορούσαν αυτή την περίοδο μέχρι και τις 26 για αρχή πάντα να ασχοληθούν όλα τα μέσα μαζικής επικοινωνίας εκτός από τις εκλογές. Και να μην ξεχνάμε ότι 26 του μήνα, και πρέπει να το τονίζουμε και αυτό, εκτός από τις δημοτικές και περιφερειακές, έχουμε και τις ευρωεκλογές, που σαν ταπεινή μου δημοσιογραφική άποψη πιστεύω ότι πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερο βάρος και στις ευρωεκλογές, διότι όπως αντιλαμβάνεστε όλα πλέον εξαρτώνται από την Ευρώπη, γιατί είμαστε ένα πολύ ενεργός χώρα πάντα, ενεργό μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς σήμερα θα ασχοληθούμε, κυρίες και κύριοι, με τις περιφερειακές εκλογές. Γνωρίζουμε όλοι, έχουν βγει, έχουν κατατεθεί τα ψηφοδέλτια. Θα μιλήσουμε για τον νομό Χαλκιδικής. Συγκεκριμένα θα μιλήσουμε με έναν πολύ γνωστό, έναν γνώριμο μάλλον, σε όλους μας άνθρωπο, έναν άνθρωπο ο οποίος υπηρετεί πάρα πολλά χρόνια την τοπική αυτοδιοίκηση και ήταν βέβαια μέχρι πρότινος, γιατί τώρα πλέον είναι υποψήφιος, ήταν και ο αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής. Ομιλώ, κυρίες και κύριοι, για τον γνωστό πλέον, τον κύριο Γιώργο Ιωάννη, τον οποίο έχω την τιμή να φιλοξενώ. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σε όλους όσους μας βλέπουν και μας ακούν. Να είστε καλά που ήρθατε. Γνωρίζω εκ των προτέρων τον χρόνο και την πίεση, μάλλον την πολλή πίεση που έχετε και τον χρόνο που δεν έχετε. Το περίεργο με εσάς, κύριε Γιώργο, είναι ότι πλέον, μετά από τόσα χρόνια, ζητάτε πλέον σταυρό εσείς. Όταν γίνανε οι πρώτες περιφερειακές, δεν είχατε τέτοιο θέμα. Πλέον τώρα, και θα πρέπει να το πω αυτό στον κόσμο, γιατί και σε συναντήσεις που κάνω, λένε όλοι, έλα ο Γιώργος, εντάξει, είναι και οι υπόλοιποι. Λέει, όχι, λέω, πρέπει να ψηφίζετε και αυτόν. Και ίσως δεν το γνωρίζει ο κόσμος. Και καλόν θα ήταν να το πούμε. Πώς βλέπετε, κύριε Γιώργο, τα πράγματα μέχρι σήμερα? Έχετε γυρίσει όλο τον νομό Χαλκιδικής. Πώς βλέπετε την κατάσταση, τι επικρατεί? Λοιπόν, θα ξεκινήσω καταρχήν με το συνδυασμό σας συνδυασμό. Ένα συνδυασμό η αλληλεγγύη. Του κυρίου Τζησικώστα. Του κυρίου Τζησικώστα, ο οποίος ειλικρινά το 2014 απόκτησε έναν χαρακτήρα, θα το πω έτσι, κινηματικό. Γι' αυτό και έκανε και το ποσοστό του 72% περίπου. Ναι, πολύ μεγάλο. Ένα τεράστιο νούμερο για τα δεδομένα της αυτοδιοίκησης, αλλά και όχι μόνο, που διαμόρφωσε ένα κλίμα σε επίπεδο περιφέρειας της Δυτικής Μακεδονίας τέτοιο, και ενωτικό, σε βαθμό που μέχρι και σήμερα πολύ μα πάρα πολλοί πολίτες να επιλέγουν εκ νέου το συνδυασμό, ακριβώς για αυτό το οποίο ήταν τότε και συνέχισε να είναι μέχρι και σήμερα. Ένας ανεξάρτητος συνδυασμός, μακριά από κόμματα και χρώματα, με ανθρώπους αυτοδιοικητικούς καθαρά, οι οποίοι το μοναδικό στόχο και σκοπό που έχουν ποιο είναι, η πρόοδος και η ανάπτυξη του τόπου. Τότε ίσως ήταν και λιγότερα, κύριε Γιώργο, τα ψηφοδέλτια, ενώ οι παρατάξεις, οι συνδυασμοί. Φέτος, και ενώ φέτος αυτές τις εκλογές, βλέπω μια ιδιαίτερη δυναμική και μπορώ να πω μια πολιτική, αν μου επιτραπεί η έκφραση, πολιτική πόλωση. Βλέπουμε λοιπόν τον αντίθετο, έναν άλλον συνδυασμό. Ναι. Στις περιφέρειες που είναι καθαρά της κυβερνητικής παράταξης του ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Πολλές άλλες παρατάξεις, οι οποίοι βεβαίως όλοι ανεξάρτητα κλπ. Άλλαξε το κομματικό, το εκλογικό σύστημα. Αντιλαμβάνεστε ότι θα είναι κάπως πιο δύσκολα τα πράγματα και για εσάς, και για τους άλλους συνδυασμούς βέβαια, αλλά και για εσάς, του κύριου Τζησικώστα εννοώ, τον δικό σας. Τα γκάλουπ μέχρι στιγμής δείχνουν ότι έχει ένα σαφές προβάδισμα ο κύριος Τζησικώστας. Εσείς έχετε ηρεμήσει? Ελάτε ρε παιδιά, τόσο απλά δηλαδή σας το λέω, είμαστε πρώτοι ούτως ή άλλως, εντάξει, ή είστε συνεχώς στη μάχη, σε εισαγωγικά το μάχη? Μετά από τόσα χρόνια που με ξέρετε, πώς με βλέπετε, ότι έχω ηρεμήσει, ας πούμε? Εσείς προσωπικά όχι, κύριε. Όχι, αυτό είναι σίγουρο, κύριε Γιώργο. 100% λοιπόν, έτσι ακριβώς. Δεν ξέρω, κύριος Τζησικώστας, ο αρχηγός του συνδυασμού, τέλος πάντων. Κύριος Τζησικώστας έχει οργώσει στην κυριολεξία την περιφέρεια της Μακεδονίας. Αρχηγός είναι. Στη Χαλκιδική έχει έρθει δύο φορές για περιοδεία, τη μία στην περιοχή της Κασάνδρας, την άλλη στην περιοχή της Καλαμαριάς, της Προποντίδας, του Δήμου Προποντίδας και στη Σιθωνία. Το Σάββατο, ας δώσουμε και μια είδηση, θα είναι στην περιοχή του Πολυγύρου, του Δήμου Πολυγύρου και στην περιοχή του Δήμου Σταγύρου Νακάνθου. Άρα αντιλαμβάνεστε πως... Άρα γύρω,
δεν άφησε καθόλου. Κύκλο, ναι, δηλαδή, δεν άφησε ένα κύκλο επαφών με τον κόσμο. Και μου είχε κάνει εντύπωση που δεν πέρασε, κύριε Γιώργο, και να σα το πω από τον Πολύγυρο και από την, τη Βόρεια Χαλκιδική, τέλο πάντων. Το Σάββατο 18 του μήνα θα είναι εκεί. Αλλά θα είναι εδώ. Εντάξει. Θα είναι το πρωί στη Γαλάτσα στι 10 η ώρα περίπου. Ναι. Αργότερα στον Πολύγυρο, ναι. Αρναία, Μεγάλη Παναγία και Ιερισσό. Πώ βλέπετε τα πράγματα, είναι ικανοποιημένη η Χαλκιδική από τον κύριο Τζιτζικώστα? Από εσά, από τον κύριο Τζιτζικώστα. Α ξαναγυρίσω το πρώτο ερώτημα καταρχήν που αφορά εμένα προσωπικά και το σταυρό που ο αντιπεριφερειάρχη χρειάζεται πλέον. Μετά την αλλαγή του εκλογικού συστήματος, η αντιπεριφερειάρχης δεν υφίσταται ως χωρική στο ψηφοδέλτιο. Παλιά, αν θυμάστε, στις προηγούμενες δηλαδή εκλογικές αναμετρήσεις, ήταν το όνομα του κ. Τζικώστα, από κάτω περιφερειάρχη, ο αντιπεριφερειάρχης. Και πιο κάτω ήταν η έξι περιφερειακή σύμβουλη. Σήμερα, στο ψηφοδέλτιο που θα πάρει ο κόσμος στα χέρια του, θα είναι ο κ. Τζικώστας ως επικεφαλής συνδυασμού και από κάτω η έξι περιφερειακή σύμβουλη συμπεριλαμβανομένου του αντιπεριφερειάρχη. Επομένως, χρειάζεται σταυρό και αυτός, όπως και οι υπόλοιποι πέντε, γιατί λογίζεται ως περιφερειακός σύμβουλος. Η επιλογή του αντιπεριφερειάρχη γίνεται από τους εκλεγμένους πλέον, όταν γίνουν οι εκλογές, περιφερειακούς συμβούλους. Για τον νομό Χαλκιδικής θα είναι τέσσερις το σύνολο. Μειοψηφία, πλειοψηφία. Έχει δε το δικαίωμα ο περιφερειάρχης να επιλέξει ακόμα και άτομο περιφερειακό σύμβουλο της μειοψηφίας. Εκλογικός νόμος. Ναι, ναι. Απλή αναλογική, που σίγουρα δυσκολεύει τις πλειοψηφίες. Έχουμε πει κάτι επανάληψη, τα δεινά που θα επιφέρει στην αυτοδιοίκηση, θα το δείτε στην πορεία του χρόνου, γιατί ακόμη δεν έχουμε την κουλτούρα και αυτοδιοικητικά ακόμα να συνεργαζόμαστε. Αυτό θα πρέπει να γίνει με τριβή μέσα στην, με την πάροδο του χρόνου και όχι έτσι τελικά και με τον τρόπο που πάει να επιβληθεί. Ξέραμε ότι η αντιπολίτευση φωνάζει, ότι η αντιπολίτευση πρέπει να είναι πάντα κόντρα στην συμπολίτευση κλπ. Ναι. Τα μάθαμε τόσα χρόνια κλπ. Αλλά μπερδεύτηκαν τώρα κάπως τα πράγματα, κύριε. Είναι πάγια τακτική των αντιπολιτευμένων αυτή. Ναι. Παρόλο που δική μου άποψη είναι ότι θα πρέπει να γίνεται μια επικοδομητική αντιπολίτευση, ώστε να πηγαίνει ο τόπος μπροστά και να παίρνει και αποφάσεις. Θα δυσκολευτούν πολύ δημοτικά συμβούλια που δεν θα εκλεγούν με την πρώτη Κυριακή, αλλά ακόμα και εκείνα. Γιατί σε οποιαδήποτε διαρροή θα προκαλούνται ρογμές στην πλειοψηφούσα παράταξη. Άρα αφήνω αυτό το κομμάτι. Το έχω ακούσει και από υποψηφίους δημάρχους, βέβαια, που όλοι θέλουν την πρώτη Κυριακή. Πώς έλεγε το λαϊκό άσμα, σταυρώστε με, σταυρώστε με. Ναι. Εκεί βρισκόμαστε. Λοιπόν, χρειαζόμαστε επομένως το σταυρό και εμείς, όπως και την ψήφο των Χαλκιδικιωτών, δηλαδή όλοι μας, όπως οι υπόλοιποι. Όσον αφορά το εάν είναι ευχαριστημένοι οι Χαλκιδικιώτες από τον κύριο Τζικώστα ή όχι. Εγώ δεν θα ήμουν ποτέ ευχαριστημένος από κανέναν. Όσο καλός περιφερειάρχης και να ήταν, όσο καλός περιφερειάρχης και να ήταν, πάντα θα ζητούσα το καλύτερο. Έχω πει ότι εχθρός του καλού. Είναι το καλύτερο. Άρα τι θα επιδιώκουμε κάθε φορά? Το παραπάνω. Πήραμε πολλά, ναι. Σχετικά με τους υπόλοιπους νομούς, η Χαλκιδική πήρε πολύ περισσότερο. Όχι γιατί ήμασταν πιο όμορφοι, πιο ωραίοι, γιατί είχε περισσότερες ανάγκες, πάρα πολύ απλό. Και μονάχα ο δρόμος που ενώνει τη Θεσσαλονίκη πλέον με την Κασάνδρα, το περίφημο κομμάτι Ποτίδια Κασάνδρα, τα 17 έργο. Χιλιόμετρα, εξαιρετικό ένα έργο με εξαιρετικές προδιαγραφές, δρόμος ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εξαιρετικό έργο. Δεν ανάσανε μόνο το πόδι. Οδήγηση και σε μια διαφορετική πορεία. Αν βγάλουμε εκείνο το ανόητο χιλιόμετρο, όλα τα υπόλοιπα είναι άριστα. Γι' αυτό είπα Ποτίδια Κασάνδρα, δεν έβαλα Μουδανιά μέχρι κάτω και να πω μετά εκεί. Λοιπόν, έδωσε και μια όθηση ανάπτυξη στο συγκεκριμένο κομμάτι της Χαλκιδικής. Γι' αυτό που είπατε, ένα κομμάτι που θα έπρεπε να έχει τελειώσει επί της ουσίας χρόνια πριν, δεν είμαστε αμερευθυνών όλοι. Και όταν λέω όλοι, κυρίως οι Χαλκιδικιώτες που επιλέγουμε κάθε φορά να αντιπαρατηθέμεθα για θέματα τα οποία θα έπρεπε να τα έχουμε λυμμένα εδώ και χρόνια. Σωστή. Παρά τα αυτά όμως, η Αγνατία ΑΕ είχε την υποχρέωση να το προχωρήσει στο δυνατό γρηγορότερα. Μια δέσμευση του Πρωθυπουργού στο περσινό αναπτυξιακό συνέδριο στη Θεσσαλονίκη, τι είχε πει ο Πρωθυπουργός? Δύο έργα εξήγηλε. Το ορφανό χιλιόμετρο της Ποτίδειας και τον δρόμο Θέρμη Γαλάτσα την ολοκλήρωσή του. Ούτε το ένα ούτε το άλλο έχει γίνει μέχρι σήμερα. Ευθύνη της περιφέρειας, όχι βέβαια. Η Εγνατία ΑΕ δεν έχει καμία σχέση με την περιφέρεια της Μακεδονίας. Εμείς το δικό μας κομμάτι το κάναμε. Ό,τι μας αφορούσε από την Ποτίδα μέχρι την Κασάνδρα το τελειώσουμε εντός των χρονικών ορίων και με τρόπο τέτοιο που να μην δέχεται καμιά αμφισβήτηση. Μας είχα πει για το ορφανό χιλιόμετρο ότι θα είχαμε τεύχη δημοπράτησης μέχρι το Σεπτέμβριο. Δυστυχώς δεν έγινε. Διότι έπρεξε και μια καινούρια μελέτη που θα πρέπει να γίνει στον κόμμα των Μουδανιών και. Ναι. Οικονομικό δεν είναι το θέμα. Χρήματα από την πλευρά του κοινοτικού πλαισίου στήριξη υπάρχουν για αυτό το δρόμο. Κοιτάξτε που φτάσαμε τώρα. Χρήματα υπάρχουν. Φτάσαμε στο σημείο να έχουμε χρήματα. Στα αλήθεια και να μην, να μην έχουμε ολοκληρώσει όλη τη διαδικασία δημοπράτηση. Θερμή παράκληση επομένως και σε αυτούς που θα μας ακούσουν και μιλάω για την Εγνατία ΑΕ, ας επιταχύνουν
Χάνουμε το φετινό καλοκαίρι, να μην χάσουμε το μεθαυριανό. Συμφωνώ. Πείτε μου λίγο. Πάμε σε ένα άλλο σημαντικότατο θέμα. Γιατί είδα κάποια ανακοίνωση και θέλω να μου την αναλύσετε, να δω αν ισχύει. Γιατί τώρα με τα fake news, κύριε Γιώργο, και εμείς δεν μπορούμε να βρούμε άκρη, έτσι. Αν δεν το διασταυρώσουμε. Ομιλώ για τον κόμβο Νικήτης. Ναι. Που το γνωστό μποτιλιάρισμα, τα γνωστά νεύρα όλων των οδηγών, δεν ξέρω αν. Πέσατε ποτέ σε μποτιλιάρισμα εσείς? Αμπά, ποιος ξέρει. Πέσατε. Πόσες φορές. Πόσες φορές, μπράβο. Επειδή έπεσα κι εγώ και εκνευρισμός ήταν εμφανής τέλος πάντων, πείτε μου τι γίνεται με αυτό. Κάπου είδα σήμερα ότι ίσως γίνει κάποιος κόμβος. Ισχύει αυτό, κύριε? Όχι κάποιος κόμβος. Είναι ένα έργο του περίπου 8 εκατομμυρίων ευρώ, αν θυμάμαι καλά, 8 και κάτι. Ικανοποιητικό. Με προγραμματική σύμβαση ανάμεσα σε εμάς και στον Δήμο, προχωράμε στην υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου που αφορά 4 κυκλικούς κόμβους από την είσοδο της πόλης της Νικήτης μέχρι και την έξοδό της. Διευκολύνει την ο πρώτος κυκλοφορία. Κόμβος, γιατί το λέμε πιο απλά για τους ανθρώπους που ίσως είναι και επισκέπτες του νομού. Ο πρώτος κόμβος είναι στο φανάρι που λέμε. Όχι. Διορθώστε με. Νομίζω ότι είναι πιο μπροστά, εκεί που κατεβαίνει η πρώτη κάθετος. Α, μάλιστα. Αλλά άσχετα με το που είναι ο κάθε κόμβος, είναι 4 κόμβοι που διευκολύνουν την κυκλοφορία μεταξύ του κάτω χωριού και του πάνω. Μάλιστα. Χωρίς να έχουμε φανάρια, να γίνεται κυκλική κίνηση, έτσι ώστε οι οδηγοί να μην σταματάνε στο φανάρι, γι' αυτό το δίλεπτο, μονόλεπτο τι είναι, αρκεί για να αλλά να έχουν μια συνεχή ροή και για να μπορούν οι κάτοικοι του χωριού κάτι να έχουν κάτι παρόμοιο στον κόμβο τη Θέρμη, κύριε. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Ο οποίος λειτουργεί άψογα έτσι. Τη Θέρμη. Ναι, είναι, λειτουργεί πολύ καλά αυτό. Λειτουργεί πολύ καλά. Και από εκεί παραδειγματιζόμενοι, αν θέλετε, καταλήξουμε σε αυτή τη λύση. Είπαμε ότι θα λύσουμε το πρόβλημα, όχι. Είναι μια λύση εμβαλωματική, σαφέστατα, η οποία όμως πιστεύουμε ότι εν πολλής θα βοηθήσει στο κυκλοφοριακό πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί. Τι προβλέπετε? Μια απόφαση τελευταία του Δημοτικού Συμβουλίου ζητήθηκε να υπάρξει παράκαμψη της Νικήτης, έτσι ώστε να έχουμε επικοινωνία με τον Άγιο Νικόλα εξωτερικά, δηλαδή περιφερειακά. Περιφερειακά, ναι. Η μελέτη που έχει ολοκληρωθεί, αν θέλετε, πέρσι το Μάιο, αν θυμάμαι καλά, προέβλεπε υπογειοποίηση. Κάτι όμως που, όπως είδατε, το Δημοτικό Συμβούλιο με ομόφωνη απόφαση άλλαξε την τελευταία στιγμή. Ναι. Δευτερευόντως, δεν ξέρω αν οικονομικά, νομίζω ότι περίπου στο ίδιο κόστος είναι, ίσως κάτι λιγότερο περιφερειακός. Ίσως. Αλλά επί της ουσίας είναι ένα έργο το οποίο δεν θα μπορέσει να γίνει αύριο. Γιατί τα χρήματα που ζητούνται για την παράκαμψη της Νικήτης αλλά και για το δρόμο Μουδανιά Νικήτη είναι πάρα πολλά, περίπου 240 εκατομμύρια. Πάρα πολλά λεφτά. Σήμερα το ΕΣΠΑ δεν χρηματοδοτεί τέτοιες δράσεις και ενέργειες. Συνεπώς θα πρέπει να αναζητήσουμε πόρους από αλλού. Ας ολοκληρώσουμε εμείς τις μελέτες, ας είμαστε έτοιμοι και θα δούμε από εκεί και μετά τον τρόπο χρηματοδότηση του συγκεκριμένου έργου. Προς το παρόν όμως θα πρέπει να πάμε στους κόμβους. Πιστεύετε του χρόνου το καλοκαίρι? Ναι, αν τρέξει η διαδικασία, νομίζω ότι θα τους έχουμε. Με επανατριώσεις και λοιπά, βρήκατε άκρες και. Κοιτάξτε, υπάρχει απολωτριωμένη ζώνη έτσι κι αλλιώς δεξιά. Υπάρχει. Άρα σας είναι πιο εύκολο. Έχει μελετηθεί το συγκεκριμένο έργο, συνεπώς δεν κολλάμε σε τέτοιου είδους ζητήματα. Έχετε κάποια ενημέρωση για τον λιμένα Ουρανοπόλεως και το λέω γιατί. Λιμένας Ουρανούπολης, είπαμε ότι υπογράψαμε προχθές την δεύτερη εργολαβία με την ανάδοχο εταιρεία, γιατί τέλειωσαν οι διαδικασίες. Η εταιρεία που ήδη βρισκόταν μέσα. Θα εκτελέσει μάλλον κάποια έργα μέσω μιας προγραμματικής σύμβασης με το λιμενικό ταμείο του Δήμου Αριστοτέλη. Επίγοντα για τη λειτουργία του λιμανιού μέσα στο καλοκαίρι, θεωρούμε ότι θα υπάρξει μια αγαστή συνεργασία μεταξύ των δύο εργολάβων, ώστε επιτέλους, γιατί έχει κουράσει αφάνταστα και τον κόσμο που το λέτε. Και όλους μας. Χαίρομαι που το λέτε. Έτσι είναι, δεν έχουμε να κρύψουμε τίποτα. Απλά εγώ θα πω ότι για να το συγκεκριμένο έργο φτάσει μέχρι γραφείο Πρωθυπουργού, τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Ζητήσαμε να το αναλάβει το Υπουργείο ώστε να μπορέσει να το φέρει πιο εύκολα εις πέρας. Δεν ανταποκρίθηκε το Υπουργείο γιατί το θεώρησε έργο ίσονος σημασίας, μικρής σημασίας και όχι εθνικής που εμείς το θεωρούμε. Αν δεν είναι εθνική σημασία, το συγκεκριμένο τι είναι? Μα από εκεί φεύγουν. Στο Άγιον Όρος πάει ο κόσμος. 450.000 κόσμος περίπου επικοινωνεί με το Άγιον Όρος μέσω του συγκεκριμένου λιμανιού. Το αν είναι 3,5 εκατομμύρια δεν μειώνει την αξία του, βάλτε το σε εισαγωγικά, στο να διευκολύνει τον κόσμο και στο να χρησιμοποιείται ως μέσο εξυπηρέτησης χιλιάδων πολιτών, εκατοντάδων χιλιάδων πολιτών και επισκεπτών. Για τα οδικά δίκτυα, κύριε. Οδικά δίκτυα. Ήδη σήμερα, πριν από μία ώρα περίπου, υπέγραψα την μεγάλη σύμβαση των 5 εκατομμυρίων ευρώ για ασφαλτοστρώσεις σε όλο το οδικό κύκλωμα. Τρέχουν 3 μικρότερες από ένα 200 περίπου κάθε μια άλλα, δηλαδή 3-600. Μιλάμε για μπαλώματα πάντα τώρα, κύριε Γιώργο. Μιλάμε πάντα για βελτιώσεις και όχι για μεγάλες ασφαλτοστρώσεις.
Έτσι. Γιατί οτιδήποτε γίνεται σε υφιστάμενο εκεί που έχει καθίσει το... εκεί που υπάρχουν καθυζήσεις, εκεί που υπάρχουν, υπάρχει μια μπακλαβαδοποίηση στο πέτσι των δοστρόμων λόγω της παλαιότητας, εκεί όπου τα στάσιμα νερά, και εδώ ξέρω το Θεό φέτος είχαμε πολλά νερά, γίνονται επικίνδυνα για την οδήγηση. Θα πρέπει επομένως να μπούμε να τα βελτιώσουμε αυτά τα σημεία για αντικατάσταση στιθέων, για διαγραμμίσεις, διακοπή χόρτων, για επισκευή κάποιων πλαϊνών εκεί όπου υπάρχουν προβλήματα των πρανών, δηλαδή του δρόμου, για τέτοιες κυρίως εργασίες και δουλειές. Πότε ξεκινάνε αυτά, κύριε την Περιφερειακή? Δουλεύουμε εδώ και 2,5 περίπου μήνες με τις μικρές εργολαβίες, παραπάνω, πριν του Χριστούγεννα. Μάλιστα. Σήμερα, αύριο θα μπει σε, με, η μεγάλη σε διαδικασία. Δουλεύει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ήδη κάτω βρίσκονται μηχανήματα έργου της εργολάβου εταιρείας, οι οποίες στην Καλλικράτεια κάνουν ασφαλτοστρώσεις. Θα συνεχίσουν με καθαριότητα κοπή χόρτων κτλ. Και με διαγραμμίσεις και αλλαγή στιθέων. Άρα μέσα στο καλοκαίρι θα δουλεύει με τα συνεργεία, λέτε? Βεβαίως. Θα πάει μέχρι περίπου για 12 μήνες τουλάχιστον ακόμη, για ένα χρόνο ακόμη. Είναι αρκετά τα λεφτά. Στο σύνολό του ξεπερνάμε τα 12,5 εκατομμύρια για τέτοιου είδους βελτιώσεις. Σε αυτό, αν προσθέσουμε κάτι καταπτώσεις βράχων που έχουμε όλο 1 εκατομμύριο, 890 χιλιάρικα νομίζω, ή κάποια άλλα έργα μικρότερα, δηλαδή κοπή χόρτων κτλ. Μισό εκατομμύριο ευρώ. Και αυτά χρειάζονται όμως, κύριε. Βεβαίως χρειάζονται. Θα πρέπει να πούμε ότι εξαιτίας εκείνου του περίφημου νόμου του 44-12 του 16, ο οποίος δημιούργησε τεράστια προβλήματα στις δημοπρατήσεις έργων, πήγε πίσω όλο το σύστημα τουλάχιστον για 17 μήνες. Συν το χρόνο δημοπράτησης, ξεπεράσαμε τα 2 χρόνια. Άρα, επί της ουσίας, για 2 χρόνια δεν κάναμε ουσιαστικό έργο βελτίωσης της οδοποίησης σε επίπεδο Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, σε επίπεδο χώρας. Γιατί παντού τα ίδια προβλήματα έχουν. Θα δικαιολογείτε, μάλλον απαντάτε μάλλον στην επόμενη ερώτηση που είχα στο μυαλό μου. Ξέρετε ότι αυτά που λένε όλοι, τελευταίο καιρό θυμήθηκε η Περιφέρεια να κάνει κάποια έργα κλπ. Γιατί τα είδα και εγώ τα έργα, δηλαδή και την, και την βελτίωση του οδικού δικτύου στην Καλλικράτεια με συνεργεία κλπ. Τώρα μαθαίνω. Κοιτάξτε, στην Καλλιθέα υπεράφη... το βλέπουν καθημερινά οι πολίτες. Στην Καλλιθέα. Το είδα στην Κασάνδρα παλαιότερα. Αυτό, βλέπουν ακόμα και σήμερα. Ναι, αυτό πώς απαντάτε τώρα εσείς, κυρία Δημήτρη? Γι' αυτό είπα ότι για 17 μήνες από το 16 δηλαδή. Τώρα, ας πούμε, για 17 μήνες. Ναι. Γιατί δεν το κάναμε δεν είχαμε το δικαίωμα, δεν είχαμε το δικαίωμα, βάλτε το σε εισαγωγικά, να δημοπρατήσουμε. Ήταν τόσο ιδιαίτερος ο συγκεκριμένος νόμος που διέπει την νομοθεσία περί δημοσίων έργων, που χρειάστηκαν 324 άκουσα τροποποιήσεις του νόμου για να μπορέσει να μπει σε λειτουργία. Αν νομίζετε ότι με αυτές τις προϋποθέσεις και τις συνθήκες μπορεί να γίνει δημοπράτηση έργου, φτάναμε δηλαδή μέχρι το τελικό στάδιο και γυρνούσαμε πίσω γιατί κάτι άλλαζε. Αυτό έγινε τουλάχιστον 2-3 φορές. Καλά, παράδεκτα, εντάξει. Βάλτε επομένως 17 μήνες συν τη διαδικασία δημοπράτησης ενός έργου, που είναι ένα 8μηνο χοντρά-χοντρά, μπρος-πίσω οικονομικές επιτροπές, περιφερειακά συμβούλια, ελεκτικό συνόδριο, συμβούλιο δημοσίων έργων. Δεν σας λέω τίποτα άλλο. Αφήστε το. Κουραζόμαστε να τα λέμε. Είναι μόνο να κουράζετε τα λεφτά. Αυτά όλα θέλουν 8 μήνες του σύνολό του. 17 και 8, 25. Για 25 μήνες από το 16 τον Αύγουστο δεν είχαμε το δικαίωμα. Δεν είχαμε τη δυνατότητα να δημοπρατήσουμε. Ολοκληρώσαμε τις δημοπρασίες. Βγήκαμε στον αέρα. Βγήκαμε. Που λένε, όπως λέτε εσείς. Ναι. Βγήκαμε. Αυτό θα τραβήξει τουλάχιστον για τους επόμενους 24 μήνες. Έχουμε δηλαδή δουλειά και να κάνουμε έργα για 21-24 μήνες τουλάχιστον. Σε επίπεδο νομού, σε επίπεδο περιφέρειας. Κλείνοντας οι συγκεκριμένες εργολαβίες, σίγουρα ο νομός, σίγουρα η περιφέρεια θα έχουν μια άλλη εικόνα. Τι υπάρχει αυτή τη στιγμή στον ορίζοντα που λόγω εκλογών ίσως σταμάτησε κλπ. Τι θα προχωρήσει από και μετά σε επίπεδο περιφέρειας? Θα και, σας πω και να σας πω κάτι άλλο, κάτι άλλο σημαντικό που κάνουμε. Ναι. Από τον Αύγουστο, Σεπτέμβριο του 2018 και μετά, και για 8-9 μήνες τώρα δηλαδή, καθαρίζουμε περίπου, μπήκαμε σε 84 ποτάμια, ριάκια, ρέματα του νομού Χαλκιδικής. Σε κάθε περιοχή. Από το Δήμο Σταγερών Ακάνθου, Αριστοτέλη, συγγνώμη, και Σιθωνία μέχρι Κασάνδρα, Προποντίδα και Πολύγυρο. Κυρίως όμως Πολύγυρο, Κασάνδρα, Δήμο Αριστοτέλη και Δήμο Σιθωνία. Στην Προποντίδα την κάνουμε με ίδια μέσα. Με δικά μας δηλαδή. Με δικά μας. Όχι με την εργολάβη εταιρεία. Συνεπώς, κάνουμε ένα σημαντικό έργο πάνω από 3,5 εκατομμύρια, το οποίο καθημερινά το βλέπουν οι κάτοικοι της περιοχής. Εισπράττουμε πολύ πολύ θετικές αντιδράσεις από μέρους τους. Υπάρχουν δηλώσεις του τύπου, παιδιά, αυτό έχει να γίνει και να καθαριστεί εδώ και 70 χρόνια. Σωστά. Πολλά τέτοια υπάρχουν. Και αυτό το κάνουμε γιατί σε μια περίοδο δύσκολη βρέθηκε η δυνατότητα οικονομική,
η αρμοδιότητα πέρασε σε εμάς τον Αύγουστο το 18. Και το πράξατε. Και το πράξαμε. Συνεπώς, θα συνεχίσουμε μέχρι να τελειώσει το συγκεκριμένο κονδύλιο, πιθανόν για ένα μήνα ακόμα, δύο, και βεβαίως είμαστε στη διαδικασία διεκδίκησης περαιτέρω. Ολοκληρωσμένο έργο με τα σχολεία. Περίπου 2,7 εκατομμύρια βελτιώσεις, συντηρήσεις, πολλά μικροεργάκια δηλαδή, μέχρι 200-300 χιλιάρικα, σε πολλά σχολεία του νομού και κυρίως στη Βόρεια Χαλκιδική. Το λιμάνι της Σικιάς παραδίνεται. Ζητήσαμε επιπλέον 1 εκατομμύριο περίπου για να κάνουμε ένα σημαντικό έργο που θα μεγαλώσει τη λιμένο λεκάνη του λιμανιού, θα δώσει άλλη διάσταση στο έργο και θα βάλει πολύ περισσότερα πλοία. Σήμερα θα λιμενίζονται περίπου 44 με το υπάρχον και θα πάμε στα 78. Σχεδόν το διπλό. Σχεδόν διπλό. Γίνεται ένα πολύ πολύ σοβαρό έργο. Mm. Αρκετά μεγάλο. Δεν υπάρχει δηλαδή κομμάτι αρμοδιότητας περιφέρειας το οποίο δεν παρεμβαίνουμε. Δρόμους είπαμε. Mm-hmm. Λιμάνια είπαμε. Κουνούπια, κύριε Αντιπλημμυρικά είπαμε. Είναι στη διαδικασία υλοποίησης των ψεκασμών ήδη. Ναι, γιατί είναι παγωμένο αυτό. Ήταν ήδη. Αρκετά χρόνια παγωμένο. Και είναι ευχάριστο το γεγονός ότι ακόμη δεν έχουν γκρίνια. Συνήθως τέτοιο καιρό, άλλες χρονιές, είχαμε λιγάκι κάποια πράγματα. Εγώ σας το ρωτάω γιατί υπάρχει γκρίνια. Τι θα γίνει τα κουνούπια. Ναι. Μου είπα να το ρωτήσω δηλαδή. Ας έρθουν πρώτα τα κουνούπια όμως. Ακόμα δεν τα έχουμε. Σε κάποιους οικισμούς πιθανόν να έχουν. Λαμπάνε. Είναι, ναι, λέμε ότι αυτό το διάστημα των βροχών πιθανόν να προκύψουν. Γιατί ξέρετε, βροχές και αυξημένη θερμοκρασία, αυτόματα έχουμε εκτείναξη του σεισμού στα ύψη. Θα το δούμε τις επόμενες μέρες, το περιμένουμε, δεν είναι κάτι που δεν το περιμένουμε. Mm. Πέραν αυτών θα πούμε ότι κάναμε σημαντικά βήματα στον πολιτισμό. Πολύ μεγάλη δουλειά. Αφήνω τον τουρισμό, την αγροτική οικονομία για τελευταία, γιατί κάποια στιγμή κάποιος πήγε να πει κάτι για το εάν βλέπουμε το ένα ή το άλλο. Θα φτάσω και εκεί. Στον πολιτισμό, επομένως, πέρα από τη χρηματοδότηση που δίνουμε προς το Κέντρο Πολιτισμού της Περιφέρειας, που ήταν το παλιό ΚΕΠΟΘΕ, Κέντρο Πολιτισμού Θεσσαλονίκης. Ζούμε και βλέπουμε για ένα χρόνο τώρα και πάνω, για 18 μήνες, εξαιρετικές παραστάσεις που στέλνει το Κέντρο Πολιτισμού στη Χαλκιδική, είτε στον Πολύγυρο είτε σε άλλα μέρη της Χαλκιδικής. Χρειάζεται και αυτό φυσικά. Χρειάζεται βεβαίως. Βγάλαμε κόσμο από τα σπίτια, αγάπησε το θέατρο με εξαιρετικές παραστάσεις και αυτό μας κάνει ιδιαίτερα χαρούμενους. Έκανε καταπληκτικές εκδηλώσεις. Αν είδατε φωτογραφίες από την καλοκαιρινή που κάνουμε στον πεζόδρομο το Πολυγύρο με χιλιάδες κόσμο, γιατί δεν ήταν μονάχα η Πολυγυρνή, ήρθαν πολύ κόσμο. Σας είπα, είναι αυτό που είπατε. Βγήκε ο κόσμος από το σπίτι. Έτσι ακριβώς. Και είδε και κάτι ποιοτικό, έτσι. Και ποιοτικό είναι και σε δύσκολες εποχές που κάποιος δεν μπορεί να το παρακολουθήσει γιατί δεν υπάρχει οικονομική δυνατότητα. Μεγάλη ιστορία αυτό. Ναι. Σαν τουριστικός οργανισμός υλοποιούμε ένα πρόγραμμα της Περιφερειακής Ενότητας μικρών πολιτιστικών παρεμβάσεων μέσα από συλλόγους, πάνω από 30-40 κάθε χρόνο. Επιλέγουμε να είναι και διαφορετικοί σύλλογοι, έτσι ώστε με τη σειρά του ο καθένας να απολαμβάνει ένα μέρος της προσπάθειας που γίνεται για να περάσει τον τουρισμό και στην αγροτική οικονομία. Αγροτική οικονομία. Κάναμε ένα τεράστιο βήμα μπροστά, βγάζοντας από την αφάνεια όλους αυτούς τους ανθρώπους, μεταποιητές, παραγωγούς και τους λοιπούς, οι οποίοι στο πέρασμα του χρόνου δεν είχαν καμιά μα καμιά βοήθεια. Εάν κάποια στιγμή βρεθούμε να σας δείξω όλων αυτών τα σχόλια οι οποίοι ήρθαν, πέρασαν από το γραφείο για τις προσπάθειες που κάναμε από το 2012 και μετά, είτε για την συνέργεια μεταξύ τουρισμού και αγροτικής οικονομίας, δηλαδή τα προϊόντα της δικής μας γης, της χαλκιδικιώτικης γης, και να τα περάσουμε πολλά στον τουρισμό. Και με εξαιρετικές προωθητικές ενέργειες στην Αθήνα, παραδείγματος χάρη, στο μουσείο. Αυτό έγινε ως περιφέρεια, κύριε Περιφέρεια, ή ως, σε συνεργασία με τον ΤΟΧ. Σε συνεργασία με τον ΤΟΧ. Σε συνεργασία, γιατί εμείς χρηματοδοτούμε τον ΤΟΧ σε ποσοστό περίπου 70%. Ναι, το γνωρίζω. Ναι. Άρα τα προγράμματα της προβολής, της περιφερειακής ενότητας, της τουριστικής προβολής, θα περνάνε μέσα από τον τουριστικό οργανισμό και άποψή μου είναι ότι όλοι, και όπως το πράξαμε, είναι μέσα το επιμελήτηριο, είναι μέσα τα γκάμικ, είναι μέσα τα νοικιαζόμενα, η Ένωση Ξενοδόχων, η Δήμη. Το ευχάριστο είναι ότι το ΟΤΟΧ, για όσο δεν το γνωρίζουν, είναι τουριστικός οργανισμός Χαλκιδικής. Είναι δηλαδή, είναι ευχάριστο το γεγονός ότι μέσα στο τουριστικό προϊόν, να το λέμε έτσι, εντάξεται και αγροτικά προϊόντα του νομού. Έτσι. Υπήρχε πάντα η πρόθεση της διασύνδεσης. Όσον αφορά για τα υπόλοιπα, με μια υποστελεχωμένη υπηρεσία, παλέψαμε στο βαθμό που περνούσε από το χέρι μας να τακτοποιήσουμε θέματα όπως τις αδειοδότησεις των κτηνοτροφικών μονάδων, όπως των αλλήλων ζητήματα τα οποία κατά καιρούς έρχονται στο προσκήνιο με την απαγόρευση των τρατών να εργαστούν, με παρεμβάσεις σε επίπεδο κυβερνητικό,
με άλλου είδους θέματα που αφορούσαν είτε το ζωικό κεφάλαιο της Χαλκιδικής, είτε τα γεωργικά προϊόντα, με τα προβλήματα που είχαν δημιουργηθεί στο παρελθόν με τη ΔΕΗ και βεβαίως τελευταία εδώ και 3-4 χρόνια με τη χρηματοδότηση του προγράμματος του εξηλεκτρισμού, το οποίο είχε σταματήσει για ένα χρονικό διάστημα. Βάζουμε πάνω από 150.000-200.000 για αυτή την δράση και την δουλειά. Θυμάμαι, ξεζυγωθήκε κόσμος τότε, η κρόση με τον φορέα. Τελευταία μπήκαμε στη διαδικασία να κάνουμε κάποιο είδους έρευνες και μελέτες για την προστασία του μπακαλιάρου, παραδείγματος χάρη, ένα πρόγραμμα 65.000 ευρώ περίπου για τον τουρνέο κόλπο. Θα πρέπει να προσέξουμε και τα ιχθυοαποθέματα. Δεν θα πάμε να καταστρέψουμε αυτό το οποίο έχουμε, θα πρέπει να το διαφυλάξουμε με κάποιο τρόπο. Είναι κινήσεις με την πράσινη ηλιά, παρακολουθώντας από κοντά τα ζητήματα τα οποία την αφορούν. Άρα λοιπόν έγινε έργο, λέτε. Όχι απλώς έγινε έργο. Mm-hmm. Έγινε ένα πολύ μεγάλο τοπίο που δεν έτυχε τις ανάλογες προβολές. Αυτό είναι μια άλλη διαδικασία και ιστορία, την οποία στο πέρασμα του χρόνου, τη δυνατότητα προβολής δηλαδή, δεν την έχουμε καθότι γνωρίζετε και ο ίδιος, πως δεν υπάρχουν τηλεοπτικά μέσα σε επίπεδο νομού. Έτσι, σωστά. Τα ραδιοφωνικά είναι ελάχιστα, με αποτέλεσμα και ο χρόνος να είναι λίγος. Και πολλές φορές το ραδιόφωνο, δυστυχώς θα πω εγώ, δεν τη χάνει τόσο μεγάλης αποδοχής όπως η τηλεόραση. Συνεπώς, σ' ακούν λιγότερο από ό,τι βλέπουν. Σωστά, σωστά, σωστά. Εφημερίδες φυσικά δεν υπάρχουν. Εφημερίδες ελάχιστες. Οι μεγάλες δεν ασχολούνται. Άρα η Χαλκιδική σε αυτό το κομμάτι επικοινωνίας θα έλεγε κάποιος ότι υστερεί σημαντικά. Θα έπρεπε ίσως να γίνει μια προσπάθεια ώστε κάποια στιγμή να λειτουργήσει κάποιο μέσο. Ένα τηλεοπτικό σταθμό. Το οποίο θα μπορεί να περάσει όχι κανένας είδος στην πολιτική, τη δουλειά που γίνεται. Μετά από 25 χρόνια στην αυτοδιοίκηση, σας μιλώ ειλικρινά, πόσο με ενδιαφέρει το πώς θα είναι ο καθένας. Έχω διαγράψει μια πορεία, λίγο ή πολύ με ξέρουν όλοι. Έχετε δίκιο. Έχω την ανάγκη δηλαδή του ντε και κανένα να βγάλω την εικόνα του δίθεν ή του κάθε. Όχι, εσείς πρέπει όμως να ενημερωθεί ο λαός, κύριε. Κυρίως. Την περιφερειάρχα, κυρίως. Γιατί και εγώ το αντιμετωπίζω, όσο και να σας φαίνεται περίεργο, είμαι σε αυτή τη δουλειά 25 χρόνια κοντά. Έτσι. Το αντιμετωπίζω και εγώ και λένε γιατί δεν έχουμε τοπικά θέματα. Έτσι. Πρέπει ο κόσμος να μαθαίνει. Ενώ υπάρχουν πάρα πολλά. Στον τουρισμό τώρα δεν θέλω να μιλήσω, γιατί στον τουρισμό, η Χαλκιδική είναι ο τέταρτος νομός στην Ελλάδα, με εξαιρετικές επιδόσεις. Τα πεντάστερά μας πηγαίνουν τρένο, μην κοροϊδευόμαστε. Ξεπερνάμε τον αριθμό των 30. Γίνονται πολλές μεγάλες ιδιωτικές επιχειρήσεις ξενοδοχειακές, οι οποίες πλέον δεν θα μείνουν στο ξενοδοχείο μονάχα, αλλά θα έχουν και βίλες και σπίτια, θα έχουν και διάφορα άλλα. Με μαρίνα και όχι. Ναι. Εξαιρετικές δουλειές. Λοιπόν, γίνεται μια πολύ καλή προσπάθεια από τον ιδιωτικό τομέα, δηλαδή στο κομμάτι αυτό της ανάπτυξης του τουρισμού σε επίπεδο νομού Χαλκιδικής. Και έχουμε και συνεχίζουμε και μπορούμε να έχουμε ακόμα περισσότερα. Ναι. Κλείνοντας, 92 γαλάζιες σημαίες. 92 γαλάζιες σημαίες. Πάμε πολύ καλά. Σε όλους τους Δήμους. Μπράβο τους ήρθατε. Πρώτη στην Ελλάδα. Πάμε πολύ καλά. Πάμε πολύ καλά. Όλοι κάνουν τη δική τους προσπάθεια. Εμείς τη δική μας, ο καθένας βάζει ένα λιθαράκι. Και αξίζει στον καθένα από εμάς τα συγχαρητήρια που πολλές φορές κανείς δεν μας δίνει. Σε όλους μας. Είναι περισσότερες τις πιερίες, κύριε την Περιφερειάρχα, αν είναι περισσότερες οι παραγωγές δικές μας. Όχι, όχι, οι γαλάζιες σημαίες εννοώ. Τις πιερίες από εμάς. Ναι. Όχι. Εννοείται η Χαλκιδική είναι πρώτη. Η Χαλκιδική είναι πρώτη στην Ελλάδα. Ωραία, αυτό. Πρώτη στην Ελλάδα, είπατε. Ναι, ναι. Η Ελλάδα δεύτερη στον κόσμο. Μάλιστα. Άρα λοιπόν πάμε πολύ καλά. Βεβαίως. Πάμε σε κάτι προσωπικό και τελευταίο για να κλείσουμε, γιατί θα τα ξαναπούμε. Ναι, αυτό το προσωπικό με χαλάει λίγα κάθε φορά. Γιατί κύριε Αντιπεριφερειάρχα, γιατί κύριε Αντιπεριφερειάρχα. Τι ερώτηση θα είναι. Μα ναι, για όνομα του, δεν σου ρωτήσω προσωπικά σας. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή 5 άνθρωποι, 6 άνθρωποι οι οποίοι διεκδικούν να έχουν μια θέση στο Περιφερειακό Συμβούλιο αύριο, πριν 26 του μήνα. Τη δεύτερη, μάλλον όχι, από την πρώτη είστε εσείς, η δεύτερη είναι άλλο. Λοιπόν, πάμε λοιπόν στις 26 του Μαΐου. Την 27η λοιπόν Μαΐου, κάποιοι από εσάς, από τους 6 ανθρώπους που ανήκετε στο ίδιο ψηφοδέλτιο, θα θέλουν να έχουν μια θέση εκεί. Και ρωτάει ένας απλός πολίτης, πείτε ότι είναι ένας απλός πολίτης και αφήστε την ιδιότητα. Γιατί λοιπόν να επιλέξω τον κύριο Γιώργο και να μην επιλέξω τον κύριο Παπαδόπουλο. Ευτυχώς δεν υπάρχει κανένας Παπαδόπουλος στο δικό σου ψηφοδέλτιο. Ναι, ναι. Και λέω εγώ ένα όνομα που είναι και κοινό. Λοιπόν, γιατί να επιλέξει. Γιατί λοιπόν, να τον επιλέξω σαν υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο. Σαν υποψήφιο περιφερειακό. Γιατί να τον ψηφίσω ακριβώς. Ναι. Γιατί πλέον θα πρέπει να πούμε ότι είστε υποψήφιος πλέον. Ναι. Δηλαδή, από τη στιγμή που έχουμε προκληθεί εκλογές, είστε υποψήφιος και εσείς. Βεβαίως. Λοιπόν, για να λέμε τα πράγματα όπως είναι. Γιατί λοιπόν να επιλέξει ο πολίτης τον συγκεκριμένο κύριο που φιλοξενώ απέναντί μου.
Με κάθε ειλικρίνεια που διακρίνει τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Εγώ δεν κρύφτηκα. Γι' αυτό σας είπα προσωπική. Ναι. Αν θέλετε, δεν απαντάτε κιόλας. Κοιτάξτε, κύριε Παπαδόπουλο, το 1995 ήταν η πρώτη μου φορά όταν κατέβηκα σαν υποψήφιος. Νομαρχιακός Σύμβουλος τότε. Η θέση μου ήταν στο νούμερο 10 από τους 13. Ήταν και σημαδιακό, γιατί ήταν το καλό δεκάρι που λέω εγώ. Έκτοτε σε κάθε εκλογή. Ουσιαστικά δεν πήγατε και πολύ καλά. Όχι. Πρώτη σας φορά, αφού ήταν 13 μου χρόνια, πήγα εξαιρετικά για μένα. Από τους 13 δέκατος δεν είναι και καλή θέση να πείτε. Ναι, μπήκα στο Νομαρχιακό Συμβούλιο, με ένα χαρά μου εκείνη ήταν. Ήθελα να μπω στο Νομαρχιακό Συμβούλιο, μπήκα. Ναι. Από εκεί και μετά ο στόχος ήταν να κρατηθώ ψηλά σε κάθε εκλογική αναμέτρηση σε επίπεδο Νομαρχιακού ή Περιφερειακού Συμβουλίου. Γιατί είχα ενδιάμεσα μια τετραετία στην πρωτοβάθμια. Λοιπόν, σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις ο συγκεκριμένος άνθρωπος ήρθε πρώτος. Σε όλες. Σας λέει κάτι αυτό? Εμένα μου λέει πολλά. Να πω στις τελευταίες δύο, σαν αντιπεριφερειάρχης το 2010 γράψαμε την πρώτη Κυριακή 57%, τη δεύτερη 61,7%. Σαν αντιπεριφερειάρχης υποψήφιος το 2014, παρόλο που ήταν δύο συνδυασμοί, 32% την πρώτη Κυριακή, 68,5% τη δεύτερη. Αν θυμάμαι καλά, 68 και κάτι, 68. Ναι. Αυτό τι σημαίνει? Ότι καταρχήν και ως αντιπεριφερειάρχης προφανώς κάτι θα έκανα για να με επιλέξει ο κόσμος. Αλλιώς θα σας έστειλε. Και βεβαίως τις επιλογές των ατόμων που έκανα για να απαρτίζουν το περιφερειακό, το δικό μας συμβούλιο. Ναι, το δικό σας. Νομού ήταν εξαιρετικές, με αποτέλεσμα να έχουμε εξαιρετικά υψηλά νούμερα. Γιατί όμως το συγκεκριμένο άνθρωπο? Είναι αυτό που λέει ο κόσμος στα χωριά που περιέχουμε τώρα. Γιατί ο συγκεκριμένος άνθρωπος δεν έκλεισε ποτέ την πόρτα του σε κανέναν όταν και όποτε χρειάστηκε. Την ανάγκη του. Την ανάγκη, τη βοήθεια του. Κανέναν. Ανεξαρτήτως χρώματος, πολιτικής τοποθέτησης ή δεν ξέρω τι. Ναι, αυτό το έχω ακούσει για σας. Πάντες... Δεν βλέπατε στη δουλειά σας πάντα την κομματική ταυτότητα, να το πω του καθενός. Βλέπω να κάνω όσο καλύτερα γίνεται τη δουλειά μου. Και αυτό μας αναγνωρίζεται κιόλας. Δεύτερον, ο κόσμος ξέρει ότι εδώ και 10 χρόνια, από το 2010 δηλαδή, δεν μπορούμε να κάνουμε έργα παπάδες. Ούτε το μεγάλο έργο των 50 εκατομμύρια θα κάνει, ούτε τον 100. Παρά τα αυτά, εμείς κάναμε το μεγάλο, όπως είπε, τα μεγάλα έργα, αλλά ήταν του ΕΣΠΑ. Εμείς όμως τα κάναμε. Ασχέτως από όπου και αν ήταν. Εμείς τα κάναμε. Το θέμα είναι ότι γίνεται. Και τον δρόμο της Κασάνδρας, και τον δρόμο του περιφερειακού της Αρνέας, και τον περιφερειακό του Πολυγύρου. Λοιπόν, ό,τι έγινε σε επίπεδο μεγάλο έργο ήταν περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και κάποια περιφερειακή ενότητα Χαλκιδικής. Επομένως, διαχειριστήκαμε την καθημερινότητά μας δύσκολα. Πάρα πολύ δύσκολα. Υποστελεχωμένες οι υπηρεσίες δικές μας. Πολύ. Σε βαθμό που δεν φαντάζεστε. Πολύ. Είμαστε η μικρότερη περιφερειακή ενότητα πιθανόν στην Ελλάδα. 84 άτομα προσωπικό, όταν ήμασταν 302 πριν από 15 χρόνια. Στην τέταρτη νομαρχία τότε. Στην τέταρτη νομαρχιακή αυτοδιοίκηση. Αντιλαμβάνεστε πως όλα αυτά συνθέτουν ένα πλαίσιο λειτουργίας πολύ πολύ δύσκολο, το οποίο όμως το διαχειρίστηκα. Όχι απλώς καλά, θα λέει κάποιος, σε βαθμό εξαιρετικό τηρωμένο των αναλογιών και των δυνατοτήτων που υπήρχαν. Λοιπόν, κάτι τελευταίο. Κλείνοντας. Και κάτι τελευταίο. Έντιμα, καθαρά και με ειλικρίνεια προς όλους, όλα αυτά τα χρόνια δεν κοροϊδέψα κανέναν, ούτε έταξε κάτι το οποίο δεν θα μπορούσα να κάνω. Πάντα λέω αυτά τα οποία γίνονται και υπάρχει δυνατότητα να γίνουν. Για μένα θα πρέπει να περάσουμε σε μια άλλη διάσταση. Καλά είναι τα έργα, αλλά μπροστά είναι ο άνθρωπος. Ανθρωποκεντρική είναι η δικιά μου άποψη για τη λειτουργία του θεσμού της αυτοδιοίκησης. Συμφωνούμε. Και κάτι τελευταίο που αν θέλετε απαντάτε. Ακούγεται και το όνομά σας. Πάντα ακουγόταν βέβαια, αλλά τώρα πιο έντονα, κύριε Γιώργο. Για την κεντρική πολιτική σκηνή. Και ρωτώ. Αν εκλεγείτε στις 26 του μήνα, στις 27, είστε ξανά αντιπεριφερειάρχης ή τέλος πάντων ότι προτείνει ο κύριος Τζιζικώστας, ο αρχηγός σας, είναι ο δικός σας θέμα αυτό. Πόσο σίγουρος λοιπόν είναι ο πολίτης ο οποίος σας πίστεψε σε αυτές τις εκλογές και σας στήριξε, σας ψήφισε τέλος πάντων, ότι δεν θα την κοπανίσετε και θα φύγετε? Και σας το λέω πολύ απλά και θα με συγχωρέσετε για το θράσος της γλώσσας, ότι δεν τους παρατήσετε και θα σηκωθείτε να φύγετε. Γιατί ο Χ. Παπαδόπουλος μπορεί να ψηφίσει τον Γιώργο, τον κύριο Γιώργο. Και μετά να πει: κοίταξε κύριε Παπαδόπουλο, εγώ δεν θέλω να καθίσω άλλο στην περιφέρεια. Στην περιφέρεια και να φύγω να πάω στην πολιτική σκηνή, την κεντρική. Τι έχετε στο μυαλό σας? Προσέξτε να δείτε, καταρχήν, δεν είναι θέμα κοπάνας. Πας σε ένα άλλο μετερίζει να υπηρετήσεις. Ξυπακούεται αυτό. Πας να υπηρετήσεις εκ νέου. Και δεν πας και φυτευτός. Το χάνει δικαιότητα. Δεν πας φυτευτός. Στήριξη χρειάζεται. Ξεκινώ πάντα και λέω ότι υπάρχει πάρα πολύ έργο σημαντικό να κάνω στην τοπική αυτοδιοίκηση και
έλεγα πάντοτε ότι για μένα αυτή είναι η μεγάλη, το μεγάλο στοίχημα, το αυτοδιοικητικό. Επειδή όμως είσαι άνθρωπος και ποτέ δεν λες ποτέ, ποτέ δεν έβγαλε στην άκρη στα 25 χρόνια λειτουργίας μου το κομμάτι της κεντρικής πολιτικής κοινής. Καταρχήν δεν μπορώ να κατέβω υποψήφιος μέχρι τον Αύγουστο. Άρα, εκ των πραγμάτων, εάν θα γίνουν εκλογές, ακούγεται, μπορεί να γίνουν εκλογές τον Ιούνιο. Δεν θα μπορούμε να κατεβούμε. Δεν, ναι, δεν υπάρχει, υπάρχει το συμβίβαστο και δεν μπορεί ούτω ή άλλω. Υπάρχει το συμβίβαστο. Έχετε νομικό κόλλημα. Ή έπρεπε να έχετε ήδη παραιτηθεί. Έτσι ακριβώς. Από εκεί και μετά. Και πάλι δεν προλαβαίνετε να παραιτηθείτε, γιατί είστε υποψήφιος πάλι. Σωστό. Και όταν παραιτηθείς πάλι πρέπει να περάσει 31 Αυγούστου για να μπορείς να κατέβεις υποψήφιος. Άρα δεν μπορείτε να κάνετε. Δεν μπορείς έτσι κι αλλιώς. Χαμένος για χαμένος, αστείο. Θα σας πω κάτι. Εγώ πάντα κινιόμουν με γνώμονα το τι λέει ο κόσμος. Αφού γκράζεις όλους αυτούς οι οποίοι στάθηκαν κοντά σου, ακούς και παίρνεις την άποψη τι θέλουν αυτοί οι άνθρωποι, κύριε Γιώργο. Για να σας στέλνουν σε αυτό για το γραφείο που είστε εσύ. Είναι πάρα πολύ ο κόσμος τώρα. Έχει δύο εβδομάδες περίπου τρεις που περιέχουν την Χαλκιδική. Ναι. Είναι πάρα πολύ ο κόσμος που λέει γιατί δεν πας κεντρική πολιτική σκηνή. Μα λέει, έχουμε έναν αργό να το προστατεύουμε. Αν βλέπουμε κεντρική πολιτική σκηνή, είναι άλλοι οι οποίοι κάνουν αυτή τη δουλειά. Είναι άλλοι που τρέχουν για βουλευτές. Τρέχουμε για περιφερειακή σύμβουλη. Εδώ είμαστε. Αλληλεγγύη, Απόστολος της Κώστας, περιφερειακός σύμβουλος Γιάννης Γιώργος. Σταυρός του Γιάννη του Γιώργου επομένως. Και μένουμε εκεί. Απλό. Δεν μπαίνουμε καν στη διαδικασία να συζητήσουμε για το τι μπορεί να γίνει. Αλλά είπα κάτι. Δεν το βλέπεις ποτέ. Βεβαίως και το βλέπεις. Ανθρώπινο είναι. Ανθρώπινο είναι. Θεμητό ανθρώπινο. Είναι, αλλά είναι κάτι το οποίο δεν το έβαλα ποτέ στο μυαλό μου με την έννοια του «Οχ και αμάν πρέπει να γίνω αυτό». Μάλιστα. Ο κόσμος είναι αυτός που κατευθύνει μοιάζοντας τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Ο κόσμος θα ξανακατευθύνει αν και όποτε έρθει η ώρα. Και στο κάτω-κάτω να σου πω, δεν βιαζόμαστε κιόλας. Σωστό. Μικροί είμαστε ακόμα. Είστε ικανοποιημένος από τη μέχρι τώρα πορεία σας να ολοκληρώσουμε, για να θέλω να κλείσουμε με αυτό. Γι' αυτό άφησα τις προσωπικές ερωτήσεις προς το τέλος. Επίτηδες το έκανα. Μπορείς να το ρωτήσεις και στον Διάνο. Πιο γεμάτος δεν γίνεται. 25 χρόνια στην τελευταία εκλογική αναμέτρηση του 2014 έπραξα τόση αγάπη από τον κόσμο που έμεινε έκπληκτος. Ξέρετε, όταν βγείτε εκεί έξω, λένε πολλοί, όχι αυτός ο δείξας, ο μίξας, ο δεν ξέρω ποιος, πάρα πολλές φορές τα αντιμετωπίζουμε αυτά, από συγκεκριμένους ανθρώπους. Αυτό που εισπράττεις στο τέλος, εάν έχει θετικό πρόσημο μπροστά, ξεχνάς όλα τα υπόλοιπα που ακούγονται. Και ευτυχώς για μένα, το 2014 είπα, εισέπραξε τόσο πολύ αγάπη, φάνηκε βέβαια και στην κάλπη. Ναι, από εκεί κρίνεται όλα, κύριε. Κόσμος ο οποίος ούτε καν το φανταζόμουν, αγκάλιασε σε κάθε περίπτωση και τους υποψηφίους που είχα επιλέξει και εμένα προσωπικά, δίνοντάς μας, όπως είπα, και τη δυνατότητα να είμαστε εκ νέου διοίκηση στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής. Ευχαρίστησα πολλαπλώς τους Χαλκιδικιώτες για την τιμή που με έκανα και μου κάνουν και ευελπιστώ ότι θα μου δώσουν ακόμη μια φορά την ευκαιρία. Όχι για να συνεχίσω το έργο μου που λένε, ξέρεις. Ναι. Να ολοκληρώσουμε. Έτσι, να ολοκληρώσουμε το έργο μας και λοιπά. Να ολοκληρώσουμε το έργο μας. Όχι. Πολύ κλισέ είναι αυτά. Για να κάνουμε πάντα αυτό που μπορούμε μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων που μας δίνονται. Δεν θα σταματήσουμε ποτέ να παλεύουμε για το καλύτερο, το έχω πει, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι μπορούμε να κάνουμε τέρατα και σημεία. Μπορούμε να κάνουμε αυτά που δυστυχώς, θα πω εγώ, σύμφωνα με την νομοθεσία, σύμφωνα με την οικονομική δυνατότητα της χώρας, σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο, όπως είπα, μας δίνει τη δυνατότητα. Είναι μια καλή χρονική στιγμή. Και για τη Χαλκιδική και για την περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας να επιλέξει έναν περιφερειάρχη που είναι νέος, έχει δυναμική. Εμπειρία έχει. Έχει την εμπειρία πλέον, την αυτοδιοικητική, 10ος χρόνος του. Ένα παιδί το οποίο είναι χορτάτο εισαγωγικά, βάλτε το πολιτικά. Πέρασε από τις βουλευτικές έδρες. Δεν εξέφερε την επιθυμία να ξαναγυρίσει εκεί. Αν και το παρόλο που το προτάθηκε. Τι το προτάθηκε, τον πίεζαν, δεν το προτάθηκε απλά. Άλλο η πρόταση, άλλο σε πιέζουν. Επέλεξε να μείνει στην περιφέρεια. Και έμεινε στην περιφέρεια. Επέλεξε να μείνει στον κόσμο, σε αυτόν που αγάπησε και σε αυτούς που τον αγάπησαν. Ναι. Την χάνει τεράστιες αποδοχές και ειλικρινά χαίρομαι που το 2014 βάλαμε την πλάτη μας να πατήσει πάνω για να ανέβει εκεί που ανέβηκε. Ναι. Το άξιζε πραγματικά. Λοιπόν, κύριε Γιώργο, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Θα ξαναλέμε και την άλλη εβδομάδα, έτσι, προεκλογικά λίγο, γιατί θα αλλάξουν πάρα πολλά μέχρι τώρα. Θα δεχτείτε και επιθέσεις, σαν συνδυασμός πάντα λέω. Σαν συνδυασμός, επαναλαμβάνω, όχι προσωπικές επιθέσεις σας, για όνομα του Θεού. Γιατί ακούγονται πολλά. Γιατί ξέρετε, μαζεύουν οι υπόλοιποι, θα ρίξουν το πρόβλημα την τελευταία εβδομάδα.
Τέλος πάντων, εδώ θα είμαστε να τα λέμε. Ο κόσμος τα ξέρει αυτά. Λοιπόν, να σας ευχηθώ καλή δύναμη, καλή επιτυχία. Πραγματικά, πραγματικά ελπίζω και θα ήθελα να είστε ξανά στην θέση αυτή που είστε ή όπου, τέλος πάντων, προτιμάτε. Όπου μας τάξει. Όπου Περιφερειάρχης. Ο κύριος Περιφερειάρχης, ο κύριος Τζουζικώστας. Να είστε καλά, καλή δύναμη στον αγώνα. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί. Ευχαριστώ και εσάς, καλή επιτυχία σε ό,τι κάνετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, ιδιαίτερη τιμή και χαρά που μας παρακολουθήσατε. Ήταν ο κύριος Γιώργος Ιωάννης, ο υποψήφιος πλέον, πρώην αντιπεριφερειάρχης και υποψήφιος πλέον στον κύριο Τζιτζικώστα. Λοιπόν, όποιος θέλει βεβαίως μπορεί να τον τιμήσει. Επαναλαμβάνω αυτό που το είπα και στην αρχή, το ανέφερε και ο κύριος Γιώργος, ότι πλέον δεν υπάρχει αρχηγός σε τοπικό επίπεδο. Είναι όλοι με σταυρό. Ψηφίζονται όλοι, τέλος πάντων, με σταυρό προτίμησης. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.